Όχι, λέμε, τι το λέω θετικά. Το λέω θετικά, διότι ενημερώνουμε τον κόσμο. Διότι βλέπουμε ότι όλη αυτή η αφήγηση περί του success story, περί του τέλους του μνημονίου, την άνοιξη, περί του πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο θα ανάγκαζε τους δανειστές να δουν με ένα διαφορετικό μάτι το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, καταλήγει σε νέα μέτρα που μάλλον θα παρθούν και ένα νέο μνημόνιο, όπως είπατε και εσείς, μετά τις ευρωεκλογές. Είναι μια σίγουρος, πολιτική, είναι μια πολιτική παραχώρηση που κάνουν οι δανειστές τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα. Ναι. Κατανοητό για ποιους λόγους. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό που μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, ότι είναι η ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Διότι στα υπόλοιπα δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλος βαθμός συμφωνίας. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα και οι τελευταίες κυβερνήσεις πήραν μια σκυτάλη που λέγεται μνημόνιο, την οποία την πήρε ο Παπανδρέου, την έδωσε στον Παπαδήμο και ο Παπαδήμος στον Σαμαρά. Το ερώτημα σήμερα είναι αν θα πρέπει να την πετάξουμε αυτή τη σκυτάλη. Αν θα πρέπει να πετάξουμε στην άκρη αυτές τις πολιτικές οι οποίες έχουν διαλύσει την οικονομία και την κοινωνία. Και νομίζω ο κύριος Δελαστίκ το περιέγραψε πάρα πολύ συγκεκριμένα με τα νούμερα. Βλέποντας και τους καλεσμένους μας και βλέποντας ότι κάποιοι από αυτούς είναι συνταξιούχοι, θα ήθελα να προσθέσω ένα άλλο νούμερο που ακριβώς δείχνει τη σημερινή πραγματικότητα. Μία στις δύο ελληνικές οικογένειες ζει με τη συντάξη των παππούδων. Ποιος θα αντέξουν αυτοί οι παππούδες? Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι με τις αλλαγές που γίνονται στην υγεία δεν θα αντέξουν. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι το δημόσιο αγαθό της υγείας δεν θα είναι για όλους. Όπως δεν θα είναι και η υγεία και η παιδεία. Βεβαίως αυτά για μια κοινωνία όπου περιέγραψε λίγο την αντίληψη πώς την θέλει η κυρία Ξαφά, είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια. Είναι υπερδιωγκωμένο κράτος. Είναι σπατάλες που κάναμε, που μας φέραν ως εδώ. Αλλά εγώ επιμένω να αναφέρω ένα συγκεκριμένο νούμερο. Και τωρινό και πριν από λίγα χρόνια. Το 2008 τα 39 δισεκατομμύρια που είχαμε δανειστεί εκείνη τη χρονιά, τα 26 πήγανε για τοκοχρεωλήσια, τα 11 δις για τόκους και τα 2,5 για εξοπλιστικά προγράμματα. Εξοπλιστικά προγράμματα, κύριε Τράγκα. Ξέρετε τι σημαίνει εξοπλιστικά προγράμματα. Τίποτα δεν πήγε. Τίποτα δεν πήγε για το διωγγωμένο τότε κοινωνικό κράτος ή για μισθούς και συντάξεις. Αλλά και από αυτό το τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο πρόγραμμα βοήθειας, εντός πολλών εισαγωγικών βοήθειας, που δόθηκε ποτέ σε χώρα μεταπολεμικά. Αυτό που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Το 94% έχει πάει για την εξυπηρέτηση του χρέους και μόνο το 6% για να καλύψει ανάγκες του προϋπολογισμού. Δεν είναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το θέμα ήταν το πρωτογενές έλλειμμα του 2009. Μισό λεπτό. Μιλάω ότι μόνο το 6% από όσα μέχρι τώρα έχουμε δανειστεί έχει πάει για να καλύψει ανάγκες του προϋπολογισμού. Το 94% από όλο αυτά που μας δώσανε. Όλο το διάστημα που είχαμε πρωτογενές έλλειμμα θα πει ότι μας δανείζανε και να πληρώνουμε εμείς μισθούς και συντάξεις. Μισό λεπτό, δεν μπορούσαμε μόνοι μας να συντηρήσουμε το δημόσιο, θα σας απαντήσω το τέρας και γι' αυτό. Φτιάξαμε. Έχουμε λοιπόν τώρα φτάσει σε ένα σημείο όπου αν το πρόγραμμα πετύχει πρέπει για τα επόμενα 30 χρόνια να δίνουμε 9 δις ετησίως. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους είναι προτεραιότητα. Και βιωσιμότητα χρέους σημαίνει ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε ένα γενναίο κούρεμα στο μεγαλύτερό του μέρος. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Θα μου πείτε, καλό είναι αυτό. Βρήκαμε και σε κάτι που συμφωνούμε. Είναι το μόνο. Θα μου πείτε, αυτό το πράγμα γιατί να το κάνουμε σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντως, στην ελληνική περίπτωση... Ας συνεννοηθούμε, κύριε Σκουρδέτη, εθνικά, έστω σε αυτό το ένα που συμφωνούμε πολύ. Δηλαδή ότι. Δεν βλέπω ότι να συμφωνεί κούρεμα... ο κύριο Σαμαρά. Δεν βλέπω να συμφωνεί ο κύριο Σαμαρά. Θα μας το πει τώρα. Δεν άκουσα τον κύριο Σαμαρά να το θέσει. Εγώ μάλιστα άκουσα τον κατεξοχήν υπουργό οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα, που του είπε ο κύριο Σόμπλε, forget it, Γιάννη. Και είχε το θράσος να το πει αυτό σε συνέντευξη. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα έβλεπε τον κατεξοχήν άνθρωπο που πάει να διαπραγματευτεί για τα συμφέροντα αυτού εδώ πέρα του κόσμου που είναι εδώ και μας παρακολουθεί να λέει πολύ απλά, ανερυθρίαστα, forget it, Γιάννης. Τι θα πει δηλαδή, τι να ξεχάσουμε? Να ξεχάσουμε τους ανθρώπους που μεταναστεύουν? Να ξεχάσουμε τη φτώχεια μας, τη δυστυχία, τις δεκάδες επιχειρήσεις που κλείνουν? Είναι αυτό διαπραγμάτευση? Λοιπόν, η διαπραγμάτευση πρέπει να αρχίσει. Διότι πράγματι υπάρχουν δύο σχέδια. Το σχέδιο της απόλυτης υποταγής στους δανειστές, το οποίο το είδαμε, είναι αδιέξοδο, διαλύει τα πάντα, το οποίο το υπηρέτησαν και ο Παπανδρέου και ο Παπαδήμος και ο Σαμαράς με μεγαλύτερη ένταση, ξεγελώντας μάλιστα ο Σαμαράς σε πρώτη φάση τον ελληνικό λαό, ξεγελώντας τον Μάιο και τον Ιούνιο ότι θα είχε μια πολιτική επαναδιαπραγμάτευσης.
Αντίθετα, εφάρμοσε αυτή την πολιτική με μεγαλύτερη ένταση και το σχέδιο αυτή τη στιγμή της για πρώτη φορά διαπραγμάτευσης στηριζόμενη στον ελληνικό λαό. Έναν ελληνικό λαό που τον ρίξαν στην κατάθλιψη, τον βάλαν στην γωνία, τον βάλαν απέναντι, τον λιδωρήσανε, τον αντιμετωπίσαν με αυταρχισμό. Τα είδαμε όλα αυτά. Υπονομεύσαν τη δημοκρατία του, τα δικαιώματά του. Στο θέμα του χρέους φαίνεται να υπάρχουν και εσωτερικές διαφωνίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο κύριος Σταθάκης είπε ότι το 5% είναι επαχθές, ενώ άλλα στελέχη του κόμματός σας μιλούν για λογιστικό έλεγχο υπενισόμενα ότι το μεγάλο τμήμα του χρέους είναι επαχθές. Μην ξεχνάμε και την παραδοχή του κύριου Μιλιού προ λίγων ημερών που μίλησε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Καμία. Θα έρθουμε και στο πρωτογενές πλεόνασμα. Και σωστά έκανε. Καμία. Να τοποθετηθεί στον κύριε Κατσανέβα, καταρχήν σας άκουσα και πριν και φαίνεται ότι δεν έχετε αντιληφθεί τι σημαίνει επαχθές χρέος. Το επαχθές χρέος είναι ένας νομικός όρος που αφορά σχέσεις δανειοδότησης ανάμεσα σε δύο κράτη, όπου μπορείς να πας στα διεθνή δικαστήρια, να το κηρύξεις επαχθές και να ζητήσεις την ίδια αποπληρωμή του. Και να πεις ότι είναι παράνομο. Αυτό μπορεί να το αποδείξεις αν πείσεις τα δικαστήρια ότι είναι προϊόν εκβιασμού. Δηλαδή ο κ. Σταθάκης είπε ότι είναι παράνομο κύριε, το 5%. Κύριε Κατσανέβα, ακούστε λίγο. Γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Το θέμα λοιπόν του επαχθούς χρέους, είτε 5. Κύριε Κατσανέβα, ακούστε λίγο. Είναι κρίσιμο να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν. Είτε είναι 5, είτε είναι 10, είτε 15, είναι τελείως ανεξάρτητο από το πολιτικό αίτημα που διατυπώνουμε εμείς για να καταστεί βιώσιμο το χρέος, πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο όμιλο μέρος. Ειλικρινά, μας είναι αδιάφορο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα στοιχείο επιπλέον στη διαπραγμάτευση το να πω ότι πόσο είναι το επαχθές χρέος. Επειδή το ζητούμενο ξέρω σήμερα λίγα είναι, γράμματα, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά που μου λέτε. Λοιπόν, το 5% είναι, που είπε ανεξαρτήτως ποιο είναι επαχθές. Αυτό είναι, δηλαδή θα διαγράψουμε το 5% και θα πληρώσουμε το 95%. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά και να το καταλάβετε και εσείς και να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε εσείς αυτή τη στιγμή, παρά τις προσπάθειές σας αυτή τη στιγμή να τους, μην τους βοηθήσετε να καταλάβουν. Λέω λοιπόν ότι είναι ανεξάρτητο το αίτημα για τη διαγραφή του μεγαλύτερου χρέους από το πόσο είναι επαχθές ή όχι. Ή πόσο μπορεί να αναγνωριστεί. Ανεξάρτητο. Και αυτό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό το λένε και οι κύκλοι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μήπως ο κ. Σταθάκης θέλει να κάνει τον καλό στους δανειστές και πετάτε διάφορα περίεργα. Τώρα καταλαβαίνω την αγωνία σας να υπάρξετε πολιτικά, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω και αμέσως μετά. Εμείς και θα υπάρξουμε. Ναι. Εσείς πρέπει να αποφασίσετε αν είσαστε από εδώ ή από εκεί. Έχετε υπάρξει το Πασόκ και ξέρω τι είσαστε με τη Μέρκελ ή απέναντι στην κυρία Μέρκελ. Με το ευρώ ή απέναντι στο ευρώ. Κύριε Κατσανέβα, το μνημόνιο ή απέναντι. Αφήστε τον όμως τώρα να απαντήσει. Όχι, αυτό το θέμα του 5%. Ναι, σας ακούσαμε. Να απαντήσει. Είναι σημαντικό, δεν μου απαντήσει. Καλά, απάντησε. Απάντησε αυτό που εκείνος νομίζει ότι πρέπει να απαντήσει. Θέλετε να απαντήσει όπως θέλετε. Ίσως δεν καταλαβαίνω. Δεν γίνεται. Ο καθένας απαντάει όπως θέλει. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή. Δίνουμε ορισμούς ό,τι θέλουμε στο χρέος. Εάν αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια να απαντήσει η Ευρώπη στο ελληνικό πρόβλημα, υπάρχει ανάγκη να συζητήσει συνολικά για την στρατηγική της αυτή τη στιγμή απέναντι στην κρίση. Διότι στην ελληνική περίπτωση συμπυκνώνονται, νομίζω, όλα τα σημαντικά, τα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα για να έχει παρόν και μέλλον. Δηλαδή, μπορούμε σήμερα να πορευόμαστε με τον ακραίο αντικοινωνικό νεοφιλελευθερισμό? Μπορεί να υπάρξει Ευρώπη με λιγότερη δημοκρατία, χωρίς κοινωνικό κράτος και με ηφαισιακές πολιτικές? Είναι φιλόδοξο να θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα μπορέσει εκλεγόμενος, ερχόμενος στην εξουσία, να μεταβάλει όλο το ευρωπαϊκό τοπίο για να υποφεληθεί η Ελλάδα. Δεν είναι το θέμα. Αυτό ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ακούγεται πολύ φιλόδοξο. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε και για παράδειγμα, δεν ξέρει κανείς από εμάς στην Ελλάδα, εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα από την κυρία Μαρία Πολύζου που μου έστειλε το σχετικό μήνυμα στο Twitter, ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει, είναι η 472 του 2013, η οποία λέει ότι θα είμαστε σε επιτήρηση έως ότου αποπληρώσουμε το 75% του χρέους. Είναι αλήθεια. Άρα που ερχόμαστε αυτή τη στιγμή. Στην ανάγκη να έρθουμε με ρήξεις αυτές τις πολιτικές, στην ανάγκη να συντονίσουμε τους αγώνες μας με τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Σήμερα υφίστανται αυτές τις πολιτικές. Άρα υφίστανται, κύριε Κόνστα. Αν την πάρει εσύ, κύριε Κόνστα, να τον τιμωρήσετε, κύριε Κόνστα. Από την αρχική σας παρέμβαση, κύριε Κόνστα, από την αρχική σας παρέμβαση δεν αντιληφθήκατε αυτό που είχε πει ο Ρεν και η Μέρκελ. Δηλαδή.
δηλαδή την μεγάλη δυνατότητα που είχαμε να αξιοποιήσουμε το υπερόπλο της συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη και να θέσουμε τα ζητήματα όπως ήταν. Δηλαδή, αν κατέρεε η Ελλάδα, θα συμπαρέσει ρόλο τους υπόλοιπους. Αποθανέτω, εξηγή μου έλα τον άλλο φίλο. Δεν είναι αποθανέτω. Παρακαλώ. Και αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή ως προς την εξής διάσταση. Τη δανειακή σύμβαση. Ναι. Την τελευταία δανειακή σύμβαση. Την έχει το κόμμα σας. Τη δανειακή. Σας έχει δοθεί. Λέτε αυτές που έχουν αποκρύψει από τον ελληνικό λαό. Δεν έχω δει εγώ δανειακή σύμβαση. Συμφωνώ απολύτως. Και είναι πράγματι με την ερώτησή σας αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε οι δανειακές συμβάσεις να είναι σε γνώση των πολιτών. Βεβαίως. Και να είναι επισκέψη μέσα από όλους. Και να ξέρουν και ποιος τις έγραψε. Γιατί λένε ότι τις έχουν γράψει από εδώ τις δανειακές συμβάσεις. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Βεβαίως. Βεβαίως. Έχει ζητήσει το κόμμα σας να τις... και δεν τις... κατ' επανάληψη. Και δεν σας τις δίνει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση που οφείλει να έχει αυτή τη στιγμή. Φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΔΗ, στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Και... και... τι δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ερώτημα. Τι δεν έχει και δεν βλέπει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι θέλουμε τη δανειακή σύμβαση και τα ψηλά γράμματα. Και τα ψηλά γράμματα. Όλα αυτά τα οποία τα έχετε αποκρύψει από τον ελληνικό λαό. Διότι ακολουθείτε μια πολιτική η οποία στην πράξη υπονομεύει την δημοκρατία και αυτό δεν φαίνεται μόνο διότι έχετε αποκρύψει την δανειακή σύμβαση, φαίνεται και από τον τρόπο που νομοθετείτε, εις βάρος του ελληνικού κοινοβουλίου με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία είναι στα όρια της ανταγματικότητας και έξω από την ανταγματικότητα, έχετε καταργήσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχετε καταργήσει τα υπουργικά συμβούλια, δεν πατάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Τι δημοκρατία είναι αυτή η οποία βλέπουμε μπροστά μας. Σε αυτά όλα πρέπει να απαντήσετε. Αφού σας διαβάσω πρώτα ένα μήνυμα, όχι κύριε Τράγκα, με συγχωρείτε. Υποθέτω κύριε Χατζηνικολάου ότι θα έχω χρόνο, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα. Έρχομαι αμέσως, κυρία Σιμακοπούλου.